Σινιάλο στο σύζυγο. Μας κοιτάζει. Τι μας είπε? Γεια Χαραντάν, είναι ο Μαν. Είναι ο Μακ. Και καλώς όρισες στο ένατο Top10GR. Θέμα μας για σήμερα: οι πλουσιότεροι Έλληνες, επιχειρηματίες, οικονομολόγοι, συλλέκτες. Και ούτε ένας δεν βρέθηκε να δώσει το 1 εκατομμύριο για την Αγιά Σοφιά. Ούτε καν να πληρώσει για τους μισθούς της πράσινης ΠΑΕ. Τέλος πάντων, η λίστα βασίζεται στο περιοδικό Forbes, το οποίο βγάζει κάθε χρόνο στατιστικά για τους πλουσιότερους ανθρώπους του κόσμου. Για το 2017 η λίστα περιλάμβανε 2.043 δισεκατομμυριούχους. Και ανάμεσά τους βρίσκονται 15 ελληνικής καταγωγής. Πάμε να τους δούμε. Hi Broncos, this is Alec Gores. Sylvester Stallone. Sylvester, this is my friend Sylvester. 15ο στη λίστα μας. 15ο νομίζω. Top 10 είμαστε. Top 15, yeah. 10ο στη λίστα μας και στη θέση 973 της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Αλέκος Γκόρης. Ο Αλέκος Γκόρης διαχειρίζεται περιουσία αξίας 2,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και είναι αδερφός του Τιμ Γκόρη που βρίσκεται στη δεύτερη θέση της λίστας. We bought a business that has great cash flow. We bought it right. So it's a good, from a business standpoint and economics, it's a good deal and we'll do very well with it. Ο πατέρας του ήταν Έλληνας και η μητέρα του Λιβανέζα και ξεκίνησε την επιχειρηματική του καριέρα από το μαγαζί του θείου του, όπου έβαζε τα ψώνια στις σακούλες. Μάλιστα, όταν η οικογένειά του εγκαταστάθηκε ΣΥΠΑ, δεν μιλούσε καθόλου αγγλικά. It's the inevitable Greek diner that you're all aware of. And it was not known for its cuisine, I can assure you. Στην ένατη θέση συναντάμε τον Πίτερ Πετρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 973 της παγκόσμιας κατάταξης με περιουσία που αγγίζει τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι επιχειρηματίας, τραπεζίτης, συγγραφέας, πολιτικός, ενώ διετέλεσε και γραμματέας εμπορίου των ΗΠΑ υπό την προεδρία του Νίξον. We are now borrowing 22 cents of every dollar that we're spending. And in effect, what we're doing is we're slipping this huge hidden check for our free lunch to our children and our grandchildren. Για μας είναι σημαντικό το γεγονός ότι έγινε ένας από τους 40 πολυεκατομμυριούχους οι οποίοι υπό την καθοδήγηση του Bill Gates έδωσαν τη μισή τους περιουσία σε φιλανθρωπικούς σκοπούς. Well done, Peter. You mentioned I'm the son of Greek immigrants. And my father knew only one American song, God Bless America. My family on both sides actually came from Smyrna, and they were forced out of Smyrna, as you know, and my grandfather came to the United States. 8η θέση και συναντάμε τον Γιώργο Αργυρό. Με περιουσία που ξεπερνάει τα 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια, τοποθετείται στην 931η θέση της παγκόσμιας κατάταξης. Ασχολείται με το real estate και τις επενδύσεις. How about Donald Trump? Well, as you know, he's from New York and he's a character of sorts. Do I think that he should be president? No. Not necessarily. Η πρώτη του δουλειά ήταν σε ένα μπακάλικο. Και στη συνέχεια προχώρησε σε αγοροπολισίες ακινήτων, σε βενζινάδικα. Επίσης, το 2008 δόρισε μόνο 20 εκατομμύρια για την ίδρυση του κέντρου υγείας George and Argyros Health Center. We came into shock because Luke had a concussion. Earlier that day, he had been at a water park and he had bumped his head. Initially, I wasn't sure that it was a serious injury. Coach Carroll there from PPR fame is flipping the coin, the Northwood. Στην 7η θέση της λίστας μας και θέση 867 στην παγκόσμια κατάταξη, με περιουσία πάνω από 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ο Αλέξανδρος Πανός. Ο Σπανός ασχολείται με το real estate και κατοικεί στη ΣΥΠΑ, ενώ ταυτόχρονα είναι και ιδιοκτήτης των San Diego Chargers. Μέχρι και τα 27 του, ο Άλεξ ζούσε την οικογένειά του μόλις με 40 δολάρια την εβδομάδα, που έβγαζε από μια δουλειά σε ένα φούρνο. Άρα και εσύ έχεις ελπίδες. Do it! And I look out there and I see these young kids. Okay, it just thrills me to death to know that I can be part of it. We'll buy the debt
and it will give the banks the upside or the families. Ωραία κύριε Μητρόπουλε, αλλά δεν μπορούμε να τις πάρουμε τις αιτίες. Έκτη θέση και 867η της παγκόσμιας κατάταξης βρίσκεται ο Ντίν Μητρόπουλος. Η περιουσία του οποίου ανέρχεται στα 2,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Wonderful thing, of course, is the Greeks are very entrepreneurial, very bright. We have a high level of education. Είμαστε τετραπέρατοι. We are very, very astute, very bright people, high energy. Ο κύριος αυτός είναι ιδιοκτήτης εταιρείας Postbrewing, η οποία παράγει πάνω από 24 μάρκες μπύρας και ποτών. Πώς μας άνθρωπος δηλαδή. Η οικογένειά του μετακόμισε στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν ήταν 9 ετών και τα τελευταία χρόνια το όνομά του βρίσκεται στις λίστες με τους 10 πλουσιότερους Έλληνες. Well, look, I think there are several sectors here in Greece that are wonderfully available. Tourism is going to be significant long term. You take a long term view of tourism, it's going to be fantastic. Πλησιάζοντας την κορυφή της λίστας μας, συναντάμε τον Φίλιππο Νιάρχο. Ο τύπος αυτός βρίσκεται στη θέση 814 της παγκόσμιας κατάταξης. Και η περιουσία του υπολογίζεται περίπου σε 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Θεωρείται ένας από τους 10 πλουσιότερους συλλέκτες στον πλανήτη. Μόνη συλλογή του από πίνακες και έργα τέχνης υπολογίζεται ότι ξεπερνά το 1 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος πάντως αποφέρει τους φωτογράφους, δεν μιλά σε δημοσιογράφους και δεν δίνει και συνεντεύξεις. Well, I see on Greece, if people look at it a little bit differently, we're going to see a positive outcome. The Greek people are hardworking people. Στη θέση 630 της παγκόσμιας κατάταξης και τέταρτη στη δικιά μας λίστα βρίσκεται ο Ελληνοϊταλός John Paul De Zoria. Με περιουσία 3,1 δισεκατομμύρια. Με πατέρα Ιταλό και μητέρα Ελληνίδα. Με πατέρα Ιταλό και μητέρα Ελληνίδα. Ανδρέ Πύρλο. Σκάσε. Ο κυριούλης αυτός δεν είχε εύκολα παιδικά χρόνια. Είπαμε δεν είχε εύκολα παιδικά χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, οι γονείς του χώρισαν όταν ήταν πολύ μικρός, μόλις 2 ετών. Any resentment? None. None whatsoever. My mom was a great mom. She kind of took the place of both. I have no resentment with. Ενώ 9 ετών, ξεκίνησε να πουλά χριστουγεννιάτικες κάρτες και εφημερίδες μαζί με τον αδερφό του για να στηρίξουν οικονομικά την οικογένεια. Μάλιστα, η μητέρα τους δεν μπορούσε να θρέψει μόνη της τα δύο αγόρια και έτσι αναγκάστηκε να τα δώσει σε ανάδοχη οικογένεια. Τέλος, για μεγάλο χρονικό διάστημα και πριν χτίσει την αυτοκρατορία του, ήταν άστεγος και ζούσε στο αυτοκίνητό του. Πριν από την πρώτη τριάδα, ας δούμε ποιοι έμειναν οριακά εκτός λίστας. Για μόλις λίγα εκατομμυριάκια δηλαδή. Τρίτη θέση συναντάμε τον Γιάννη, τον Τζον Κατσιματίδη, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 581 με περιουσία που αγγίζει τα 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Η οικογένειά του μετανάστευσε στη ΣΥΠΑ από την Ελλάδα όταν ήταν βρέφος και μεγαλώνοντας βοηθούσε τον πατέρα του να τα βγάλουν πέρα δουλεύοντας τα βράδια σε μπακάλικο. Μάλιστα, το 2013 έθεσε υποψηφιότητα για δήμαρχο στη Νέα Υόρκη, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Δεν πειράζει αδερφέ, ο όμιλος επιχειρήσεών του κατέχει και περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεγαλύτερη αλυσίδα σούπερ μάρκετ και τροφίμων της Νέας Υόρκης και της Φλόριντα. 400 βενζινάδικα, εταιρείες Real Estate και άλλα τέτοια απλά πραγματάκια. Well, it's been hard, you know, because the hardest part really is just I want to deliver for the community. Στο δεύτερο σκαλί του βάθρου και στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Tom Gorris. Με περιουσία 3,3 δισεκατομμύρια δολάρια. Και νούμερο 581 στην παγκόσμια λίστα. Ο Tom γεννήθηκε στη Ναζαρέτ από Έλληνα πατέρα και Λιβανέζα μητέρα. Όταν ήταν μόλις 4 ετών, μετακόμισαν στη ΣΥΠΑ. Look, I respect Auburn Hills and what it did for us. I respect Bill Davidson and what he built in Auburn Hills. And that would never take that away from, you know, our history. It's just a part of our history. Επιβλέπει πάνω από 25 εταιρείες με περιουσιακά στοιχεία. 6 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της εταιρείας του, Platinum Equality. Μάλιστα, το 2011,
Ως αδελφός και φαν του αθλήματος, ο Γκόρις έγινε ιδιοκτήτης της ομάδας του NBA Detroit Pistons. Steal by Andre for Mitchell, and he throws it down. Today, the economy has changed dramatically. There's virtually nothing in this country today that is totally 100% made in USA. Πρώτη θέση στη λίστα μας, ο ελληνικής καταγωγής Jim Davis, ο οποίος βρίσκεται στη θέση 315 της παγκόσμιας κατάταξης, με περιουσία μόλις 5,1 δισεκατομμύρια δολάρια. Είναι ο ιδιοκτήτης της εταιρείας υποδημάτων New Balance. Σοβαρά! Οι γονείς του μετανάστευσαν από την Ελλάδα στη ΣΥΠΑ, όπου και γεννήθηκε το 1943. Το φιλανθρωπικό του έργο, αλλά και της οικογένειάς του, είναι εξαιρετικά σημαντικό. Έχουν μάλιστα ιδρύσει το ίδρυμα New Balance, σκοπός του οποίου είναι να στηρίζει φιλανθρωπικές οργανώσεις που δουλεύουν και τη βελτίωση του τρόπου ζωής των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα προωθούν υγιή πρότυπα ζωής και βοηθούν στη μείωση της παιδικής παχυσαρκίας. Good job, Jim Davis. Good job. Για σένα, φίλε μου, που δουλεύεις σε μπακάλικο, έχεις ακόμα μια ελπίδα στο όνειρο. Ακόμα και αν δουλεύεις σε φούρνο, βέβαια. Ακόμα και αν φοράς New Balance. Ακόμα και αν φτιάχνεις New Balance. Μέχρι το μέχρι το επόμενο επεισόδιο, πατάς εδώ για εγγραφή. Πατάς εδώ για να δεις τα παλιότερα μας βίντεο. Και μέχρι το επόμενο επεισόδιο, για χαραντάν. Με τα λεφτά δεν αγοράζονται τα αισθήματα. Αυτά που αξίζουν στη ζωή και είναι πολύτιμα. Δεν θα τα βρεις ποτέ μες στα χρηματιστήρια. Έχουνε άλλες αρχές, άλλα κριτήρια.